Τι ετοιμάζετε καινούριο, Κωνσταντίνε, ετοιμάζεις κάποια καινούργια συνεργασία? Καινούριο κάτι ακόμα συγκεκριμένο, όχι. Μη συγκεκριμένο. Δεν μπορεί να ανακοινωθεί άμα δεν είναι συγκεκριμένο. Μα η ιδέα σου, αυτό που θα ήθελες να κάνεις και δεν το έχεις κάνει ακόμη και να το έχεις βάλει σαν στόχο, ποιο είναι? Πολλά. Όπως? Άμα αρχίσουμε να τα λέμε τώρα. Ναι, πες μου δύο-τρία. Τι θέλω να κάνω? Ναι, ναι. Η στόχη μου? Ναι, ναι. Η στόχη μου είναι να παίξω πρωταγωνιστικούς ρόλους. Mm-hmm. Πιο πολύ του κλασικού ρεπερτορίου που μου αρέσει, έτσι αισθάνομαι καλά, και του αμερικάνικου θέατρου. Δηλαδή, Tennessee Williams, Miller. Mm-hmm. Τώρα, ας πούμε, εγώ θέλω να παίξω τον Άμλετ. Το πότε θα το παίξω, θα δούμε. Μάλιστα. Τηλεόραση? Τηλεόραση, ομίχλη. Δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Mm-hmm. Άμα μου γίνει κάποια πρόταση η οποία να μου αρέσει και εμένα. Μέχρι τώρα υπήρχε νομίζω μια συμμετοχή σου, έτσι, ναι, έχω κάνει ένα τμήμα ηθών. Ένα τμήμα ηθών. Ναι. Mm-hmm. Αλλά ακόμη δεν υπάρχει κάτι σε... Όχι, δεν... μου είχαν προτείνει 2-3 πράγματα τα οποία δεν μου αρέσανε και δεν τα έκανα. Πρέπει να κάνω κάτι το οποίο να το βλέπω μετά και να μην τρέπομαι. Γιατί τα περισσότερα που βλέπω στη τηλεόραση δεν μου αρέσουν καθόλου. Δηλαδή, καθόλου. Η τηλεόραση γενικώς είμαι πολύ αυστηρός τώρα. Παρακολουθείς τηλεόραση? Παρακολουθώ, αλλά όχι πιο πολύ ταινίες. Μάλιστα. Ταινίες ή ντοκιμαντέρ, mm-hmm, τέτοια. Στράτο, ναι, τι? Πες μου. Τηλεόραση, θέατρο, τι, κινηματογράφος πιθανόν, ετοιμάζεις κάτι? Κοίταξε, τώρα προς το παρόν μένουν ακόμα 2 εβδομάδες για να τελειώσει το 5ο στεριά στην Ηλέκτρα, mm-hmm, που παίζουμε στο αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις, οι οποίες ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί, άρα δεν ισχύουν. Ναι, υπάρχουν μέσα στα σχέδιά μου και κινηματογράφος και τηλεόραση και θέατρο. Μάλιστα. Η τηλεόραση σ' αρέσει ακόμα, την βρίσκεις ενδιαφέρουσα? Κοίταξε, σαν είδος, serials μιλάω, ναι, σαν είδος είναι πάρα πολύ καλό που υπάρχει. Δίνει και δουλειά σε τόσο κόσμο. Το ζήτημα είναι ότι, όπως όλοι ξέρουμε, πόσο φτηνά γίνεται και πολλές φορές θα είναι σε χυδαία επίπεδα. Πράγμα που εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπω σε κάτι που είναι χυδαίο. Προσπαθώ, αν μη τι άλλο, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει, αν είναι καλό ή κακό. Mm-hmm. Πάντα όλοι προσπαθούν για το καλύτερο. Έτσι, κανείς δεν ξεκινάει μια δουλειά για να τα κάνει χάλια. Αλλά λίγο με το ένστικτο, λίγο με την διέστηση, λίγο με προσπάθεια, τουλάχιστον να βγει κάτι που να σου αρέσει. Εμφανίζεστε επιφυλακτικοί και οι δυο σας όσον αφορά την τηλεόραση. Με τα ωραία... Εσύ έχεις αντίθετη γνώμη περί της τηλεόρασης και για τα σύρια? Εμένα δηλαδή, η ιδέα μου είναι άσε να πάει, είναι σε πολύ, πολύ διάστατη. Αν αρχίσουμε να λέμε τη δική μου ιδέα, θα θέλουμε 2 εκπομπές. Πάντως, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Εγώ έχω να πω κάτι. Επειδή έχω παρακολουθήσει αρκετή τηλεόραση και στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, στην έχουμε τις καλύτερες. Είναι καλύτερη. Είναι πολύ καλύτερη. Είναι πολύ καλύτερη, δηλαδή, από τις ευρωπαϊκές. Η γερμανική τηλεόραση, ακριβώς, που δεν παίζεται με τίποτα, και υπάρχουν και άλλες οι οποίες δεν θα έλεγα ότι είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από εμάς. Απλούστατα, εκεί στο εξωτερικό σημαίνει το εξής. Δηλαδή, αν θα προσπαθήσουν κάποιοι τρελοί να βγάλουν μια καλή δουλειά, θα είναι τόσο καλή. Mm-hmm. Και τόσο προγραμματισμένοι, γιατί σαν λαοί έχουν πρόγραμμα. Εμείς σαν λαός δεν έχουμε. Όχι, μόνο πρόγραμμα δεν έχουμε εμείς. Εμείς έχουμε ιδέες. Έχουμε φαντασία. Πρόγραμμα δεν έχουμε. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Με τα όμορφα κορίτσια πώς τα πάτε? Νομίζω τα πάτε καλά. Και ο λαός πιστεύει ότι οι ωραίες κοπέλες είναι γλάστρες. Την ξέρετε την άποψη αυτή. Δεν ξέρω πόσο σύμφωνο σας βρίσκει ή μη σύμφωνο. Κακό του κεφαλιού του, άμα το πιστεύουν. Μάλιστα. Εξαρτάται την κοπέλα. Δηλαδή, mm-hmm, εξαρτάται και τον άντρα. Δηλαδή, όποιος είναι όμορφος είναι βλάκας ή όποια είναι όμορφη είναι βλάκας. Είναι λίγο χαζό, mm-hmm, αυτό. Ως ίσως θεωρία. Όμως. Δεν τις κοιτάνε. Δηλαδή, λένε ότι είναι γλάστρες, αλλά δεν τις κοιτάνε. Κοίταξε, επειδή πολλοί που το λένε είναι επειδή τις κοιτάνε που παίζουν ρόλο γλάστρας. Κοίτα, το παρουσιαστικό είναι από τα βασικά. Δηλαδή, είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάς. Mm-hmm. Είναι το διαβατήριο που έχει ο καθένας. Mm-hmm. Αλλά πιο πολύ κοιτάζω το σύνολο. Το σύνολο. Δηλαδή, άμα είναι κενό από μέσα αυτό, τι να το κάνω. Μάλιστα, δεν σου κάνει και το απ' έξω. Δεν μου κάνει, βέβαια. Στράτο. Κοίταξε, εγώ όταν συναντώ μια κοπέλα, δεν εννοώ τώρα δεν και καλά ερωτικά, γιατί λέω πώς τις έβλεπα παλιά και πώς πιθανόν θα μπορούσα να τις δω και τώρα. Λοιπόν, πιθανόν και γιατί ναι, το λες έτσι με μια μεγάλη επιφύλαξη? Δεν το λέω με μεγάλη επιφύλαξη. Για το τώρα. Για το τώρα, mm-hmm. Γιατί όπως όλοι ξέρουν είμαι παντρεμένος. Δηλαδή, ναι, αυτό όμως. Πέρα όμως από αυτό, θα ήθελα να τοποθετηθώ πάνω στο θέμα. Ότι όλοι θαυμάζουμε ωραίους ανθρώπους. Δηλαδή, άσχετα με το. Ο Θεός μας έδωσε μάτια, αλλά έδωσε και αυτό το δώρο που λέγεται ομορφιά, όπως μπορεί κανείς να την αντιληφθεί τη λέξη αυτή. Και στους ανθρώπους. Okay. Δηλαδή, ό,τι είναι όμορφο το
το θαυμάζεις, το αγαπάς, σ' αρέσει, θέλεις να είσαι δίπλα του, θέλεις να είσαι κοντά του. Κάποιες στιγμές θες να το αγγίξεις, να κάνεις έρωτα, οτιδήποτε. Mm-hmm. Είναι όμορφο, το ωραίο. Mm-hmm. Λοιπόν, όποιος πει το αντίθετο είναι ψεύτης. Από εκεί και ύστερα, αν κάνεις την επαφή σου με έναν άνθρωπο, αυτός που είναι όμορφος, mm-hmm. ας πούμε, σίγουρα η προσωπικότητα κάνει να εκπέμπει ή όχι αυτό που λέμε ομορφιά. Δηλαδή, κάποιος γίνεται ιδιαίτερα όμορφος ή αν είναι κενά τα μάτια του, φυσικά δεν είναι ιδιαίτερα ωραίος. Είναι απλά, έχει κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά. Αυτό δεν έχει να κάνει με το ερωτικό. Δηλαδή, ερωτικό μπορεί να είναι και κάτι που οι άλλοι, οι πολλοί δεν το θεωρούν. Οι πολλοί δεν το βλέπουν. Όμως, επειδή ο χρόνος μας τελειώνει, με ποια ηθοποιό θα θέλατε να πρωταγωνιστήσετε μαζί? Ποια θαυμάζετε, ποια θεωρείτε καταπληκτική, ποια σας γοητεύει, με ποια θα είχατε αντίρρηση να κάνετε οτιδήποτε? Κωνσταντίνα. Οτιδήποτε, τι οτιδήποτε. Μπες σε μια ταινία. Δεν το έχω σκεφτεί. Ακόμα ποτέ. Και να σχημίνεις δηλαδή. Να παίξεις το ρόλο του άσχημου και του γέρου. Αν δεν πειράζει αυτό καθόλου. Καθόλου. Α, τώρα mm-hmm. έχω αφήσει μουσί για τον Ιβάν. Δεν νομίζω ότι έγινε πολύ άσχημο επειδή άφησε μουσί. Εδώ σου λέω να αλλάξει. να κάνει ό,τι θέλει. Να γίνω και κουασιμόδο ακόμα. Κουασιμόδο, ναι. Βεβαίω. Δεν έχω πρόβλημα σε αυτό, αλλά δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, με ποια θα ήθελα, ποια θα μου. Ποια σε γοητεύει. Α πούμε και από τι νέε και από τι παλαιότερε. Δεν υπάρχει καμία που να πει μέσα σου, αχ, να παίζα με αυτήν. Δεν μπορώ να πω. Όχι. Mm-mm. Μάλιστα. Με άντρα που να σε γοητεύει και να έλεγες ναι, με αυτόν, ναι, όπως... Μάρλον Μπράντο. Καλά. Εντάξει. Για μένα είναι η κορφή. Ναι. Ναι. Είναι Θεός. Δηλαδή ο άνθρωπος ό,τι έχει παίξει είναι... Όχι ό,τι έχει παίξει, αλλά όταν το βλέπεις να παίζει δεν είναι ηθοποιός. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Mm-hmm. Ο Στράτος... Εγώ έχω φανταστεί και θα ήθελα να παίξω με πολλούς ηθοποιούς. Εντάξει, μέσα σε αυτούς με θα γυναίκα. Μπορούσα. Με γυναίκα. Και μία... Τώρα μιλάμε μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ό,τι θέλεις. Εντάξει, ωραία. Κοίταξε, έχω δει η Ρεν Ζακόμπ. Θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω μαζί της. Αυτή που έπαιζε στις ταινίες του Κισλόφσκι. Η Κατρίν Ντενεύ με έχει γοητεύσει κατά καιρούς. Από άντρες... Ο Αλ Πατσίνο, ο Ρόμπερ Ντενίρο, όλοι αυτοί οι Αμερικάνοι τέλος πάντων που έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε τις εκπληκτικές τους θαυμάσιες ερμηνείες, όπως και από Ευρωπαίους. Έχω τύχει να παίξω με την Ντενεύ και τη γνώρισα λιγάκι από κοντά σε ένα χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα που κάναμε για την ΕΡΤ1. Και την γνώρισα από κοντά και είδα ότι τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η εντύπωσή σου σε μάγεψε. Με μάγεψε, ναι. Ήταν κάτι παραπάνω από κύρια. Στην Ελλάδα έχω παίξει πάνω κάτω με ανθρώπους που ήθελα πολύ να δουλέψω. Έχω κάνει κάποια πράγματα και φυσικά υπάρχουν πάντα καλοί ηθοποιοί που θέλεις να είσαι μαζί τους. Μάλιστα. Αλλά αισθητικά έτσι όπως θα πες όλα αυτά, ναι, η Ρεν Ζακόμπ νομίζω θα είναι αυτό. Και εκείνη η Κινέζα. Η Κινέζα που παίζει, πώς τη λένε, μια εκπληκτική που έχει παίξει σε αρκετές ταινίες του Ζαν Γιμού και των Αλωνών. Ίσως δεν την έχω δει. Το σήκωσε τα κόκκινα φανάρια, πώς τη λένε. Αυτή. Ναι. Άμα μιλάς μόνο αισθητικά έτσι. Ναι. Όχι, λέμε γενικά. Εμένα μου αρέσει η Μισελ Φάιφερ. Συγγνώμη. Νομίζω. Τώρα το σκέφτηκε. Το σκέφτηκε. Το ξανασκέφτηκε, το είπε. Όχι, αυτή είναι η προτίμηση. Εγώ πάντως δύο βρήκα. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άντρες που να έχουν αντίθετη γνώμη από σένα, Κωνσταντίνε, όσον αφορά τη Μισελ Φάιφερ. Μα δεν γέρασε. Μην τρελαθούν. Εντάξει, δεν είναι το κοριτσάκι που ήταν. Πριν, αλλά τη βλέπεις και τώρα και είναι υπέροχη γυναίκα. Είναι εκπληκτική. Και δεν είπα για το Στράτο, για τη δική του επιλογή, διότι βεβαίως οι ταινίες του Κισλόφσκι έχει ένα πολύ πιο ξευγενισμένο στυλ, η πρωταγωνίστρια, περίεργο, είναι ερωτικό, σε δεύτερο πλάνο, τρίτο, ενώ η Μισελ Φάιφερ είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. Mm. Αυτό δεν το πιάσα. Δηλαδή, τι θες να πεις, δικιά μου δεν είναι πολύ ωραία. Δηλαδή. Ή η Κινέζα αυτή που έχει γοητεύσει τους πάντες. Ποια Κινέζα, μωρέ, τώρα, ποια Κινέζα. Το είπα επίσης, δηλαδή, τι θα κάνεις. Εμένα και μου αρέσουν μελαχρινές. Μ' αρέσουν μελαχρινές πιο πολύ από τις ξανθιές. Το ξέρω ότι μου λένε, μου κάνουν σήματα ότι έχει τελειώσει ο χρόνος της εκπομπής και τα λοιπά. Έχουμε να πούμε και για το θάνατο του Εμποράκου, αλλά θέλουμε και άλλη μια εκπομπή. Πες μου, Κωνσταντίνο, μου αρέσουν ποιες οι μελαχρινές. Μελαχρινές, πιο πολύ από τις ξανθιές. Αλλά η Φάιφερ είναι η εξαίρεση. Ναι, καλά. Νομίζω ότι διαθέτει πάρα πολλά προσόντα σε συνδυασμό. Mm. Γιατί με κοιτάζεις με περιέργεια, επειδή συμφωνώ για τη Μισελ Φάιφερ. Εντάξει, ναι, εγώ δεν έχω τίποτα με την κοπέλα.
Και άμα χρειαστεί να συνεργαστούμε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Μας κάνει λίγο το δύσκολο, αλλά τελικά εντάξει, τον πείσουμε. Λοιπόν, εγώ δεν έχω παρά σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Και τώρα, κλείνοντας αυτή την εκπομπή, οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριες θα έχουν τη δυνατότητα να σας απολαύσουν σύντομα σε αποσπάσματα από το θάνατο του Εμποράκου. Εγώ δεν έχω παρά να ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι σχεδιάσετε και σε ό,τι προγραμματίσετε. Να είστε καλά που ήρθατε, παιδιά. Ευχαριστούμε. Παπά! Και με την υπογραφή Τζόε Λούις! Καλά που το ξέρεις πως θέλαμε σάκο! Μα είναι το καλύτερο για να κρατάς τη φόρμα σου! Χάνω βάρος, μαμά, προσεξές! Θέλει φούσκομα αυτή! Και το σκηνάκι κάνει καλό επίσης! Παπά, είδες την καινούργια μου μπάλα! Πού την βρήκες, Μπιφ? Ο προπονητής μου είπε να δουλέψω τις πάσες μου! Και σου δώσε την μπάλα? Τη δανείστηκα από τα αποδυτήρια. Θέλω να την επιστρέψεις αμέσως. Είδες, στο πάγω πως δεν του άρεσε. Εντάξει, την πάω πίσω. Βέβαια, χρειάζεται κανονική μπάλα για να μπορεί να προπονείται. Να δεις που ο προπονητής θα του πει μπράβο για την πρωτοβουλία του. Α, συνέχεια μπράβο μου λέει για τις πρωτοβουλίες μου. Είναι γιατί τον έχεις εντυπωσιάσει πολύ. Θα σε έπαιρνε άλλο στην μπάλα και τα λέγαμε, το σώσε θα γινόταν. Παπά, μου λείψες. Πώς δεν σου λείπτα,